آگوست 2013 بود که منو گرفتن. بعد اومدم اینجا سه ماه کمپ ارسیادا بودم. بعد کارت قرمز به من دادن 20 روز قبل از اینکه آخوام برم دادگاه. من آزاد توی بازداشتگاه کوچیک. این ایرانوس پروسفیگس آگوست 2013 τον πιάσαν η αστυνομία. Τον κράτησαν επί 3 μήνες στο αστυνομικό τμήμα, τον μεταφέρανε στο κέντρο κράτησης Οριστιάδα χωρίς να ξέρει κανέναν, χωρίς να έχει κανέναν εδώ. Έμεινα κρατούμενος για πολλές μήνες. باز من اینجا گرفتن کردن داخل زندان. شبایی چه شبا چه خوابایی که نمیدیدیم و چه اتفاقایی که نبود. ملاقاتی برای ما نبود چون که گفتم باید خانواده باشه. من که از خانواده Έμενε πάρα πολύ καιρός στο αστυνομικό τμήμα στα κρατητήρια, όπου κάτι βράδυ έβλεπε πάρα πολλά πράγματα κινόταν στο αστυνομικό τμήμα, έβλεπε εφιάλτες, δεν είχε επισκέπτες, δεν τον αφήνανε φίλοι κλπ. Να τον δούνε. Του λέγανε ότι μόνο πρώτο βαθμό οικογένειας μπορεί να τον επισκεφτεί. Ο ίδιος δεν έχει κανέναν εδώ από την οικογένειά του. Είναι κυνηγημένος από το ιρανικό κράτος και έχει καταφέρει να φτάσει εδώ και έμενε πάρα πολύ καιρό μέσα. Αν όχι, όταν φύγει, μιλάμε τσάντο χώριζε, δηλαδή με σεμάνας και του είναι ζεντάνο, του είναι ζυριζαμινό. Μαζί με αυτόν ήταν εκατοντάδες άλλους πρόσφυγες κρατούμενες στα υπόγεια κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων. Δεν είχε φαΐ αρκετά για να φάει και το φαΐ που τους δίνανε ήταν, δεν τρωγότανε. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για τον ίδιο και για όλους αυτούς που κρατούταν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. من در پلیس دفعه دوم در پلیس شهر کلونوس بودم. اونجا هم خیلی سخت بود مثل بقیه جای دیگه. یه چیزایی که به نفعشون، یه چیزایی که باید میکردن میگفتن فعلا وقت نداریم. یه چیزایی هم که کراتیدی که پلیس فورس دفتری فورایتن استو استرومیکا تمیما کلونو όπου ήταν μαζί με πολλούς άλλους κόσμους σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος σε καμία περίπτωση. Δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν άλλο γύρω του. Τανά αρεζούι και δερά μείνε και χίτς ζεντάνι του ζεντάν να βάσε, χίτς χαρίζει του παζασκά Ιουνάν να βάσε. Ελπίζω να μην παραμείνει ούτε ένας κρατούμενος σε αυτά τα κέντρα, σε αυτές τις άθλιες συνθήκες.